Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι πολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Τα όσα διαδραματίζονται με τις διερευνητικές εντολές αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης με την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, να αποτελεί την ημέρα εκείνη κατά την οποία αναμένεται να προκηρυχθούν και επίσημα οι εκλογές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προς το τέλος της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη αναμένεται η προκήρυξη των εκλογών για τις 20 Σεπτεμβρίου το πιθανότερο με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις. Η διερευνητική εντολή που βρίσκεται στα χέρια του Βαγγέλη Μεϊμαράκη δεν απέδωσε καρπούς με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας μετά και την επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος και αρνήθηκε συνάντηση λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από την παρούσα Βουλή να επιστρέφεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μεϊμαράκης αναμένεται να επιστρέψει την εντολή το πρωί, δεδομένου ότι ο ίδιος έχει πει ότι θα εξαντλήσει το περιθώριο που του δίνει το Σύνταγμα. Ακολούθως θα λάβει την εντολή ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος επίσης έχει προαναγγείλει ότι θα εξαντλήσει το περιθώριο των 3 ημερών, προκειμένου να έχει επαφές με πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς. Με αυτά τα δεδομένα, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες καμία από τις δύο εντολές να τελεσφορήσουν, η διαδικασία των διερευνητικών εντολών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, όταν και θα επιστρέψει την εντολή ο κύριος Λαφαζάνης. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, θα πρέπει να καλέσει τους αρχηγούς για να επιβεβαιώσει την αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και με δεδομένο ότι από την παρούσα Βουλή δεν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, θα προκηρυχθούν εκλογές πιθανότατα για τις 20 Σεπτεμβρίου, καθώς το ελάχιστο χρονικό περιθώριο που απαιτείται είναι 21 ημέρες. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τον ενδεχόμενο οι εκλογές να μετατεθούν για μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή για τις 27 Σεπτεμβρίου, δεδομένου ότι μπορεί να προκύψει κάποια εμπλοκή ή άλλη εξέλιξη που να προκαλέσει αυτή την μικρή καθυστέρηση. Πάντως, πιθανότερη ως ημερομηνία μοιάζει η 20 Σεπτέμβρη, που συμπίπτει με την επιθυμία της παρούσας κυβέρνησης, όπως αυτό άλλωστε έχει αποκαλυφθεί και από τα λεγόμενα της κυβερνητικής εκπροσώπου. Μάλιστα, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην γίνει καν Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, γιατί όπως αναφέρει και η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Πάνος Καμένος έχουν δηλώσει ότι δεν συμμετέχουν και έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας, ο Προκόπης Παυλόπουλος προτίθεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να τους ενημερώσει για την άρνηση των τριών και ακολούθως να προχωρήσει τις διαδικασίες για τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Στην περίπτωση αυτή, πρόεδρος της υπηρεσιακής κυβέρνησης, πρωθυπουργός δηλαδή, αναλαμβάνει ένας από τους τρεις προέδρους των τριών ανώτατων δικαστηριών της χώρας με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασιλική Θάνου, να μοιάζει η πιθανότερη υποψήφια, η οποία και θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, έστω και σε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Βάσει των πληροφοριών, ο σχηματισμός της υπηρεσιακής κυβέρνησης στην κυρία Θάνου θα ανατεθεί το πρωί της 28ης Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να ορκιστεί το απόγευμα της ίδιας μέρας ή το Σάββατο το πρωί. Τώρα και ενώ η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα της Eurostat. Με ερώτημα για ποια ποιότητα ζωής μου μιλάς, η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την χαμηλή συγκριτικά με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη ποιότητα ζωής στην χώρα μας, καθώς το ότι οι Έλληνες όχι μόνο εργάζονται περισσότερο από τους άλλους λαούς της Ευρώπης, αλλά πληρώνονται και πολύ λιγότερα για την εργασία τους αυτή. Η Eurostat συγκέντρωσε όλα τα τελευταία στοιχεία που έχει στην διάθεσή της για τις συνθήκες ζωής των Ευρωπαίων για να μετρήσει και να συγκρίνει την ποιότητα ζωής των πολιτών ανά χώρα. Τα στοιχεία για την Ελλάδα τα λες ακόμη μια φορά αποκαρδιωτικά. Όπως για παράδειγμα τις ώρες που εργάζονται οι Έλληνες εβδομαδιαίως. Αυτές φτάνουν κατά μέσο όρο τις 41,9 ώρες που είναι οι περισσότερες στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά τις 37,2 ώρες συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 36,5 ώρες στις χώρες της Ευρωζώνης. Συγκρίνοντας δε τα στοιχεία με τις χώρες του Βορρά, η διαφορά ξεπερνά ακόμη και το 10ωρο. Ισχύει αν έχουν δουλειά. Αν δεν έχουν δουλειά, πότε δουλέψουν. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δουλεύουν, ναι. Ισχύει νομίζω. Γιατί τώρα έτσι όπως δύσκολα είναι τα πράγματα, ο Έλληνας καλείται να προσπαθεί πολύ περισσότερο. Απαιτήσεις υπάρχουν περισσότερες και από τους χώρους εργασίας. Οι πολλές ώρες εργασίας ωστόσο δεν αποδίδουν το ανάλογο εισόδημα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 7.680 ευρώ ετησίως ή 640 ευρώ το μήνα. Το 2013 ήταν 8.371 ευρώ και το 2012 ήταν 9.513 ευρώ. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι το 65,8% δεν είναι ικανοποιημένο από τα οικονομικά τους. Εντάξει, το μισθός έχει και σχέση με το κράτος που ζεις, με τις όλες τις συνθήκες. Λογικό είναι από μια άποψη.
Μπορεί και ένας Βούλγαρος να δουλεύει πάρα πολύ, αλλά οι συνθήκες της Βουλγαρίας είναι λίγο διαφορετικές. Δεν μπορεί να παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Σίγουρα. Σίγουρα και δεν ανταμείβονται. Το βλέπουμε καθημερινά. Παιδιά, ιδίως σε μικρές ηλικίες που δουλεύουν, τα νέα που βγαίνουν τώρα έξω στο χώρο εργασίας, είναι πολύ μικροί οι μισθοί, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όσο για τις συνθήκες διαβίωσης, το 27,4% των Ελλήνων ζει σε σπίτι με πολλά άτομα, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Επίσης, οι περισσότεροι Έλληνες δηλώνουν ανασφαλείς. Το 39,6% δηλώνει ότι δεν νιώθει ασφάλεια όταν κυκλοφορεί μόνο τους τη νύχτα. Ωστόσο, μόνο το 16,1% έχει αναφέρει στην αστυνομία κάποιο βίαιο περιστατικό. Μάτα, δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν νομίζω. Νομίζω είμαστε ιδιαίτερα ασφαλείς. Κανένα θέμα, νομίζω. Σε άλλες μεγάλες πόλεις το καταλαβαίνω ότι, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται που λέμε το φόβο. Σίγουρα, με τόσους αλλοδαπούς πλέον που έχει γεμίσει η Ελλάδα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλεξέλεγκτα μπορώ να πω σε κάποιο σημείο. Εντάξει, το κράτος και αυτό πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες και να βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα, ιδίως με τους αλλοδαπούς τώρα που γίνεται. Και σίγουρα ο κόσμος νιώθει ανασφαλής, νομίζω. Τα καλά νέα είναι ότι πάμε καλά από υγεία και έχουμε επενδύσει στις ανθρώπινες σχέσεις. Ειδικότερα το 75,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι είναι καλά στην υγεία του, από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το προσδόκιμο ζωής φτάνει το 81,4 έτη. Επίσης, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους δίπλα μας, με το 86,6% των Ελλήνων να λέει ότι έχουν κάποιο για να βασιστούν στις δύσκολες περιόδους, ενώ δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από τις προσωπικές τους σχέσεις. Εν κατακλείδη, το 51,8% των Ελλήνων λέει έτσι και έτσι στην ερώτηση για το πόσο ποιοτική είναι η ζωή τους. Το 35,5% δηλώνει μη ικανοποιημένο, ενώ το 12,8% δηλώνει ικανοποίηση. Πολλές είναι οι αλλαγές, αλλά και τα νέα δεδομένα που εισάγονται στην χώρα μας μέσα από τις μνημονιακές πολιτικές. Μάλιστα, από 1η Ιανουαρίου του 2016, όσα παιδιά θα γεννηθούν μαζί με την ηλιεξιαρχική πράξη, θα λαμβάνουν και αριθμό φορολογικού μητρού, το γνωστό σε όλους αφημί. Τον Ιανουάριο του 2016 θα αρχίσει η εφαρμογή του περιουσιολογίου και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων για τις τραπεζικές καταθέσεις τους στην Ελλάδα, τα ακίνητα που διαθέτουν, τις δαπάνες σε ιδιωτικά σχολεία και άλλα. Από τον Ιανουάριο, οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς που διαθέτουν για το ηλεκτρονικό σύστημα TaxisNet θα εισέρχονται στη νέα εφαρμογή που θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο περιουσιολόγιο, σύμφωνα και με δημοσίευμα της καθημερινής της Κυριακής. Αν διαφωνούν, θα πρέπει με τα απαραίτητα παραστατικά να μεταβαίνουν στις αφορίες για να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις. Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, σε πρώτη φάση το περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και δαπάνες πολυτελείας που γίνονται για αγορές αυτοκινήτων ή δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, και σε δεύτερη φάση, πιθανόν από το 2017, θα ενταχθούν έργα τέχνης και κοσμήματα αφού προηγουμένως αυτά εκτιμηθούν. Με τον τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογούμενου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα, και όπως αναφέρει το ίδιο ανώτατο στέλεχος, τα παιδιά που θα γεννηθούν από την 1η-1η του 2016 με την εγγραφή του στο ληξιαρχείο θα λαμβάνουν και αριθμό φορολογικού μητρώου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Μάλιστα, σωστή χαρακτήρισε την λόγω ιδέα και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Μιλώντας στο Μέγκα, είπε ότι το μέτρο είναι ανάμεσα σε αυτά που σχεδιάζονται ώστε να διευκολύνει το κάθε πολίτη, προσθέτοντας ότι αυτό ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Σε μια είδηση θετική για την περιοχή μας, τεράστια είναι η προβολή για την Μεσσηνία, καθώς το διάσημο περιοδικό του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος κάνει εκτενή αναφορά και παρουσιάζει τις ομορφιές του τόπου μας, με τους εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από τις σελίδες του περιοδικού τις ομορφιές, τον πολιτισμό αλλά και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να επισκεφτούν τον νομό μας. Πολλές από τις παραμέτρους που οργανώνουν την εικόνα μιας χώρας περνούν απαρατήρητες ή υποτιμώνται από πολύ κόσμο, αλλά όσοι ταξιδεύουν με αεροπλάνο γνωρίζουν πολύ καλά τις εντυπώσεις που αφήνει το περιοδικό του αεροδρομίου ή μιας αεροπορικής εταιρείας. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το Tubboard είναι ως γνωστόν το επίσημο περιοδικό του Ελευθέριος Βενιζέλος από το 2008 και εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση. Το 2010 δεν βραβεύτηκε ως το καλύτερο περιοδικό αεροδρομίου παγκοσμίως, καθώς δεν είναι αυτονόητο ούτε εύκολο ούτε απλό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά για το αξιοπρεπές πρόσωπο της Ελλάδας, ανοιχτό στον κόσμο με αυτοπεποίθηση και διάθεση επένδυσης σε ό,τι έχει να κάνει και σε ό,τι προβάλλει με σωστό τρόπο την χώρα.
Γι' αυτό η καινοτομία που φέρνει το νέο τέκος του περιοδικού του αεροδρομίου είναι ευπρόσδεκτη και ενδεικτική της ανάγκης για την ανανέωση και προσέλκυση του κοινού. Στο καλοκαιρινό τεύχος, μάλιστα το 30ο, που πολλοί θα έχουν δει το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2015, υπάρχει η δυνατότητα της διαδραστικής απόλαυσης της ύλης του περιοδικού με εικόνα και ήχο. Και όχι μόνο αυτό, στις πολυτελείς σελίδες του υπάρχει και ένα εκτενές αφιέρωμα για την Μεσσηνία και τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας. Είναι μάλιστα πολύ ενδιαφέρον ότι εισάγεται ο συνδυασμός χαρτιού και online τεχνολογίας, καθιστώντας το Tuboart, το πρώτο διαδραστικό περιοδικό. Ο αναγνώστης μπορεί απλώς να κατεβάσει την δωρεάν εφαρμογή στο κινητό ή το τάμπλετ του και μετά να είναι σε θέση να σκανάρει τους κωδικούς που υπάρχουν στο εξώφυλλο και σε κάθε επιλεγμένη σελίδα του περιοδικού και να εισέλθει πλέον στον κόσμο της εικόνας και του ήχου με πύλη το χαρτί στις σελίδες του περιοδικού. Πέραν από τις ομορφιές της Μεσσηνίας παρουσιάζεται ένας αναλυτικός χάρτης των πολιτιστικών και αρχαιολογικών τόπων με τις εικόνες να είναι πραγματικά εντυπωσιακές, δίνοντας πλήρη στοιχεία για όποιον θέλει να επισκεφτεί την περιοχή μας. Ο Θησί αναμένουν οι καταστηματάρχες να δώσει η λευκή νύχτα στον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας, καθώς η κίνηση την εκδοτική περίοδο φέτος δεν κινήθηκε στα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, ο κόσμος έχει ανάγκη από μια τέτοια εκδήλωση ώστε να βγει, να διασκεδάσει αλλά και να επωφεληθεί από τις πολλές εκτόσεις και τις προσιτές τιμές των καταστημάτων. Πώς και πώς περιμένουν οι επαγγελματίες του εμπορικού κόσμου της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας τη Λευκή Νύχτα, προσκαλώντας τους πολίτες να κάνουν τις αγορές τους και να εκμεταλλευτούν τις προσφορές. Περιμένουμε, ναι, σίγουρα. Και ο κόσμος την περιμένει γιατί ρωτάει. Έχει ξεκινήσει πριν ένα μήνα και ρωτάνε αν θα γίνει, πότε θα γίνει, τι προσφορές θα υπάρχουν. Όλοι την περιμένουν. Η αλήθεια είναι ότι φέτος την περιμένουν πιο πολύ από όλες τις άλλες χρονιές, γιατί λόγω όλων αυτών των πολιτικών εξελίξεων τα μαγαζιά πήγανε πάρα πολύ πίσω. Ελπίζουμε ο κόσμος τη Λευκή Νύχτα, λόγω και των εκπτώσεων που έχουμε στο κατάστημά μας, να ψωνίσει για να βοηθήσει και τους επαγγελματίες εδώ. Ναι, ναι, συμφέρει γιατί όλα τα καταστήματα βάζουν πολύ καλές προσφορές. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορεί να αγοράσει ο κόσμος και κάνει μια επένδυση και για του χρόνου το καλοκαίρι σε τόσο χαμηλές τιμές που είναι. Οπότε ναι, συμφέρει. Θα έχουμε γύρω στο 50%. Σε κάποιοι θα κάνουμε και καλύτερες προσφορές. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και ικανοποιητικά το 50%. Η εκδήλωση Λευκή Νύχτα θα πραγματοποιηθεί φέτος 29 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της 30ης Αυγούστου, συνδυάζοντας προσιτές τιμές στα καταστήματα με διασκέδαση και πολιτιστικά δρόμενα σε κεντρικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, το καταναλωτικό κοινό έχει πιο πολύ από ποτέ ανάγκη αυτή την ολονύκτια γιορτή. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνουν διάφορα event σε διάφορα σημεία της πόλης. Εμείς λογικά, από ό,τι έχω ακούσει, θα γίνονται κάποια event με σχολές. Τώρα συναυλίες πιο πολύ γίνονται στην κεντρική πλατεία της πόλης. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να διασκεδάσει λίγο ο κόσμος και να χαλαρώσει από όλα αυτά τα προβλήματα που τον απασχολούν. Ναι. Ναι, έχουν πει διάφορα. Τώρα συγκεκριμένα δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει και για σε σημεία μουσική, live και τέτοια. Και κάποιες επιδείξεις, νομίζω, χορού κλπ. Βέβαια, εννοείται να ψωνίσεις, γιατί υπάρχουν πολύ καλές τιμές, πολύ καλά προϊόντα και υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για να ψωνίσεις, όχι μόνο για φέτος, μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις και του χρόνου. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο να βγει, να ψωνίσει, κυρίως να διασκεδάσει, γιατί είναι πολύ ευχάριστα τη συγκεκριμένη βραδιά για όλους και για εμάς που δουλεύουμε. Ευχάριστα είναι. Περνάμε ωραία. Εντάξει. Το περιμένουμε και θα καλούμε όλο τον κόσμο να βγει να ψωνίσει και να περάσει ωραία. Ένας δρόμος με πολλά προβλήματα και καθημερινό κυκλοφοριακό κομφούζιο μοιάζει να έχει ξεχαστεί και αυτός είναι η οδός Αθηνών. Παρόλο που είναι ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην πόλη της Καλαμάτας, ο Δήμος τον έχει παραμελήσει με τους επαγγελματίες αλλά και κατοίκους της περιοχής να κάνουν παράπονα για την κατάσταση που επικρατεί καθημερινά τόσο με την κυκλοφορία όσο και με την στάθμευση. Κυκλοφοριακό κομφούζιο καθημερινά στην οδό Αθηνών στην πόλη της Καλαμάτας, σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους, με κανέναν να μην κάνει τίποτα και ο δρόμος να φαίνεται να έχει ξεχαστεί. Ναι, κάθε μέρα όσο πάει γίνεται και χειρότερα πράγματα. Ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο και το τρίμερο αυτό που υπήρχαν πολλοί τουρίστες, γινόταν πανικός από το πρωί. Η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά, σήμανση δεν υπάρχει πουθενά.
κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Είμαστε σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης της Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών. Όπως βλέπετε, καθημερινά ταλαιπωρείται από το κυκλοφοριακό κομφούζιο που επικρατεί εδώ. Με την επερχόμενη βέβαια μεταφορά του Δημαρχείου στην περιοχή, αναμένεται να υπάρξουν πολλά περισσότερα προβλήματα εάν δεν ληφθούν μέτρα, όπως αναφέρουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Σίγουρα. Οι υπαλλήλοι που θα έρθουν στο Δημαρχείο, ο κόσμος που θα υπάρχει εδώ πέρα, δεν υπάρχει θέση για πάρκινγκ, δεν υπάρχει τίποτα. Σίγουρα θα δυσκολεύσουν πάρα πολύ τα πράγματα. Βεβαίως. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Όσοι παράδρομοι να γίνουν, όσοι περιφερειακοί να γίνουν, πάντα θα υπάρχει η Αθηνών. Έτσι, γιατί ο Καλαματιανός, ο παλιός, σαν και εμένα, είναι και ο πιο νέος, έχει μάθει την Αθηνών. Τώρα τι γίνεται με την Αθηνών. Υπάρχουν συγκοινωνιολόγοι, υπάρχουν άλλοι ανθρώποι οι οποίοι είναι πιο ειδικοί από εμάς, να τον βελτιώσουν. Παράλληλα να βελτιώσουν το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γίνει πάρκινγκ, αν γίνει το παλιό, η καινούρια δημοτική αρχή εδώ πέρα, να πούμε, μπορεί να γίνει πάρκινγκ μέσα. Παράδρομοι δεν υπάρχουν και έτσι. Να μην διαμαρτυρόμαστε και πολύ. Η καθαριότητα τώρα τελευταία αρχίζει και γίνεται πιο καλύτερη, να το πούμε και αυτό. Αυτό που τονίζουν κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες της περιοχής είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει αστυνόμευση για να λάβει τέλος το θέμα με το κυκλοφοριακό. Επειδή είμαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα, εδώ στην γειτονιά, τι να πω, χρειάζεται μια αυτή, όχι μόνο στην κυκλοφορία, μια αστυνόμευση και παράλληλα πάρκινγκ. Πάρκινγκ δεν υπάρχει. Πάρκινγκ πρέπει να γίνει μέσα στο νοσοκομείο. Η Αθήνα είναι μικρή. Για το δρόμο, τι να πω, διπλό παρκάρισμα, δεν μπορεί να περάσει. Νομίζω ότι χρειάζεται πιο πολύ αστυνόμευση, γιατί πλέον τα αυτοκίνητα είναι σε ασύμφορη για μένα και τα πάρκινα πάνω του τέτοιου είναι άδεια. Τώρα, η αστυνόμευση νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνεις, που μπορεί να, κατά τη γνώμη μου, να βελτιωθεί. Και μετά, από εκεί και πέρα ο κόσμος να συνετιστεί μόνος του. Σε ένα κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην παραλιακή ζώνη, τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα. Τουρίστες αλλά και κάτοικοι της πόλης αναγκάζονται να περπατούν μέσα στη μέση του δρόμου, στην οδό Αύρας, προκειμένου να κατέβουν στην παραλία της Καλαμάτας. Αυτό φυσικά είναι επίφοβο και αδιανόητο, όπως τονίζουν την στιγμή που θέλουμε και μάλιστα να λεγόμαστε μια τουριστική περιοχή. Σε έναν από τους πλέον βασικούς δρόμους, στην οδό Αύρας που συνδέεται με την παραλιακή ζώνη και τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα. Επισκέπτες, κάτοικοι της περιοχής αλλά και πολίτες της πόλης που χρησιμοποιούν καθημερινά την οδό για την πρόσβασή τους στην παραλία περπατούν στη μέση του δρόμου με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας. Δυστυχώς εδώ στην Καλαμάτα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και είναι και επικίνδυνο για τον κόσμο γιατί υπάρχουν και μανάδες με μικρά παιδιά. Έχουν καλό δήμαρχο εδώ γι' αυτό. Και να τα φτιάξουν γιατί δεν υπάρχει χρήμα τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο πρόβλημα η Καλαμάτα, αλλά τα συγκεκριμένα σημεία ναι, θα χρειάζονται πεζοδρόμια. Γίνεται να έχει ποδήλατοδρόμο και να μην έχει πεζοδρόμια. Πιο βασικά δεν είναι τα πεζοδρόμια, πού θα πάνε οι πεζοί. Μέσα στη μέση. Αναγκαστικά περπατάω μέσα στη μέση στο δρόμο. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ είμαι από τον Καναδά και έχουμε όλο το πλούτο στον Καναδά και γι' αυτό εδώ τα βλέπω λίγο δύσκολα, αλλά τι να κάνουμε. Παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές τα προβλήματα που υπάρχουν στην καθημερινότητά τους, το μόνο που λαμβάνουν από τους αρμοδίους είναι μέχρι τώρα υποσχέσεις. Ευκώς και πρέπει. Πρέπει ο Δήμος να κοιτάξει για τον κόσμο του. Είναι επικίνδυνα. Και ο δρόμος εκεί πέρα που δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι είναι λίγο δύσκολα. Δεν τα φτιάξανε τότε που είχαν λεφτά, τα φτιάξουν τώρα. Εννοείται. Είναι και ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τόσους τουρίστες. Δεν γίνεται. Εντάξει και για τους κατοίκους εννοείται. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που η κίνηση είναι αυξημένη. Πάρα πολύ. Τώρα, ας πούμε, τα παιδάκια εδώ περπατάνε. Περνάει ένας, της πράλησε εδώ με ένα ατύχημα εκεί στην παραλιακή, έφυγε ένα μηχανάκι. Άμα δεν είχε που να πάει ο κόσμος πεζοδρόμιο δεξιά-αριστερά, θα τους είχε πάρει παραμάζωμα. Στη μονή της Σιδηρόπορτας στον Ταΐγετο βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας των Εμιαλών. Τονίζεται ότι η εικόνα επέστρεψε στο Καρβέλι για προσκύνημα για πρώτη φορά μετά από 400 χρόνια με πρωτοβουλία του Δραστήριου Συλλόγου Καρβελαίων Καλαμάτος.
Για πρώτη φορά, μετά από 400 χρόνια, επέστρεψε για προσκύνημα στον Ταΐγετο η εικόνα της Παναγίας των Εμιαλών στην Μονή Σιδηρόπετρα στο Καρβέλι. Η εικόνα ήρθε στην Μεσσηνή από την Μονή Εμιαλών στην Δημητσάνα και πλήθος πιστών βρέθηκαν προκειμένου να προσκυνήσουν την χάρη της. Πρόκειται για πολύ παλιά εικόνα που απεικονίζει το γεννήσιον της Θεοτόκου και εορτάζει την 8η Σεπτεμβρίου. Είναι του 16ου αιώνα, ιδιαίτερα σπάνια ενώ θεωρείται ίσως και η μοναδική σε ό,τι αφορά το θέμα της απεικόνισης αυτής. Κυριαλέησον, και υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Μεγάλη ημέρα για το χωριό μας, διότι η εικόνα των Εμιαλών έφυγε το 1600, την πήραν τα δύο αδέρφια Γρηγόριος και Παϊσία, ήταν ιερομόναχοι και την πήγανε στο Ζυγοβίτσι Αρκαδίας, όπου και χτίσανε τη Μονή Εμιαλών. Δώσανε το όνομα αυτής ως φόρο τιμής για το χώρο, για το τόπο καταγωγής τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι ιστορική ημέρα για μας, για όλους τους καρβελιώτες. Δεχόμαστε με χαρά και τιμή την εικόνα της Παναγίας από την Μονή Εμιαλών Δημητσάνας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το χωριό μας, το Καρβέλι. Θα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο Καρβελαίων Καλαμάτας, καθώς και στον Εδεσιμότατο του Ιερού Ναού, το Ισόδια της Θεοτόκου, Καρβελίου, καθώς και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Βοήθειά μας. Συνεχεία ακολούθησε εκδήλωση του Συλλόγου Καρβελαίων Καλαμάτας Παναγία Σιδηρόπορτα με πλήθος επισκεπτών να βρίσκεται στο Καρβέλι. Με 31 εκθέτες και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο. Η τέταρτη έκθεση Άρτοσίνος Έλεων, η αγροτική έκθεση που γίνεται θεσμός για την Καλαμάτα, λαμβάνει χώρα στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης τράβηξε το ενδιαφέρον καλαματιανών και επισκεπτών, ενώ στο χώρο λειτουργούν και περίπτερα συλλόγων της περιοχής. Τις πύλες της προς τους καλαματιανούς και τις επισκέπτες της πόλης άνοιξε η τέταρτη έκθεση Άρτοσίνος Έλεων που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Η έκθεση που σε αυτήν συμμετέχουν περισσότεροι των 31 εκθετών θα διαρκέσει έως και αύριο Δευτέρα 24 Αυγούστου από τις 7 έως τις 12 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Χθες βράδυ πραγματοποιήθησαν τα εγκαίνια της έκθεσης ενώ στις 3 ημέρες λειτουργίας της θα πραγματοποιηθούν πολλές παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εγκαινιάζομαι σήμερα την τέταρτη έκθεση αγροτικών προϊόντων. Και σας διαβεβαιώνω ότι πολύ σύντομα θα λάβει και χαρακτήρα παμπελοπονησιακό, διότι παμεσσηνιακό έχει λάβει ήδη. Θέλω να τονίσω ότι ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι να προβάλλουμε κάθε χρόνο τα προϊόντα της μεσσηνιακής γης, να δώσουμε την ευκαιρία σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να προβάλλουν τον καρπό των μόχθων τους, να αυξήσουν τον κύκλο των εργασιών τους, να προσφέρουμε δωρεάν ψυχαγωγία στον κόσμο, να προσφέρουμε χαμόγελο στους συνδημότες και τους φιλοξενούμενους σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Και το τέταρτο είναι για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι πώς έζησαν οι προηγούμενες γενιές με τη λιτότητα και την απλότητα. Και αυτά είναι εξόχως κρίσιμα ζητήματα και διδακτικά και παραδείγματα για να μπορέσουμε
να πορευτούμε στο μέλλον. Γιατί το μέλλον όπως και το παρόν θα είναι δύσκολο, ενδεχομένως και δυσκολότερο. Γι' αυτό πρέπει να αντλήσουμε δυνάμεις μέσα από την παράδοσή μας. Ότι αυτή είναι μια άλλη όψη της Καλαμάτας, μια άλλη όψη του Δήμου Καλαμάτας. Η Καλαμάτα είναι μια μεγάλη αστική πόλη. Είναι μια πόλη που αναπτύσσεται με τουριστικό προσανατολισμό. Είναι όμως μια πόλη και ένας Δήμος που δείχνει ότι δεν είναι ξεκομμένος από την αγροτική περιοχή που τον περιβάλλει. Είναι ένας Δήμος που είναι συνδεδεμένος με την παράδοση που περιβάλλει αυτή την περιοχή. Είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει ένα πολύ έντονο αποτύπωμα στο πολιτιστικό χάρτη της χώρας, η οποία είναι και η ελπίδα μας στις παρούσες δύσκολες συνθήκες και στο μέλλον. Όπως μεγάλη μας δύναμη είναι και τα σπουδαία αγροτικά προϊόντα που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στο Δήμο και σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας που πραγματικά, κύριε Δήμο, και άκουσα ότι και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει. Πέρασε το έργος, το δημιουργείο. Γεια σας, την οπότε θα γράφετε πάνω στην κορδέλα το 15, έτσι λίγο. Κρατάτε. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία πήραν δύο νέοι από το χωριό Αρμενίους Κυπαρισίας, οι οποίοι φτιάχνοντας ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο και παρουσίασαν στα κοινωνικά δίκτυα, ανέδειξαν την ιστορία και τον πολιτισμό του χωριού τους, αποδεικνύοντας πως η περιοχή τους έχει περιθώρια να κρατήσει τους νέους. Το χωριό Αρμενί αποτελεί έδρα της ομώνυμης κοινότητας της επαρχίας Τριφυλίας του νομού Μεσσηνίας. Έχει έκταση 7 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από αυτή η καλλιεργήσιμη γη φτάνει στα 4,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η βοσκότοπη στα 0,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το υπόλοιπο είναι βουνό. Ο πληθυσμός φτάνει στους 300 κατοίκους, σύμφωνα και με την απογραφή που έγινε το 2011. Πράξη την αγάπη για τον τόπο τους έκαναν δύο νέα παιδιά που παρουσίασαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα το ντοκιμαντέρ για τους Αρμενίους Κυπαρισίας μέσα από ένα βίντεο 16 λεπτών περίπου με επαγγελματικό τρόπο, παρότι ασχολούνται εδώ και δύο χρόνια με την φωτογραφία και την αποτύπωση χώρων και τοπίων. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε το 2009 όταν έβγαλα την πρώτη φωτογραφία εδώ στους Αρμενίους Κυπαρισίας. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει στον εαυτό μου ότι μακάρι να φτιαχτεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο να προβάλλει τον τόπο. Και τελικά το 2015 εδώ με τον φίλο μου τον Σάκη Γιώργο Γιαννόπουλο φτιάξαμε αυτό το ένα υπέροχο βίντεο, ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ. Προβάλλει την ιστορία του τόπου μας, την γιορτή της Μπάμιας, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, την Μάνα, μια τοποθεσία η οποία έχει ένα κλίμα πολύ όμορφο, δηλαδή δέντρα, πλούσια δέντρα, παγκάκια. Δείχνει αυτή τη φυσική ομορφιά της μια τόπου. Φυσική ομορφιά. Εμείς μένουμε εδώ, μένουμε στον τόπο μας, αγαπάμε τον τόπο μας, αγαπάμε την Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα. Οι δύο νέοι μίλησαν στην πλατεία Αρμενιών αποκαλύπτοντας την δημιουργική τους φλέβα. Ο Γιάννης Ελούλης που μένει στο χωριό τόνισε ότι το πρώτο ερέθισμα δόθηκε με αφορμή την πρώτη του φωτογραφία στους Αρμενίους και είχε δεσμευθεί σε φίλους ότι θα ετοίμαζε ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του χωριού του μέσα στο χρόνο. Ο Διονύσιος Γιώργο Γιαννόπουλος, που είναι κάτοικος Κυπαρισίας και ασχολείται εκτός από τις σπουδές του με την φωτογραφία, επισήμανε ότι όταν του προτάθηκε από τον φίλο του να βάλει ένα λιθαράκι στο φιλμ, δέχθηκε αμέσως, καθώς εκτιμά την δουλειά του, η οποία εκφράστηκε μέσα από το φιλμ, κάνοντας μια θετική πορεία, καθώς το πρώτο βήμα ήταν να αναδειχθεί ένα ιστορικό χωριό της περιοχής. Αρχικά να πω πως εγώ είμαι κάτοικος Κυπαρισίας, έχω ασχοληθεί και εγώ με τη φωτογραφία να αναδείξω τον τόπο μου. Όταν μου προτάθηκε να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο ντοκιμαντέρ αυτό, δέχτηκα, γιατί πρώτον θεωρώ πολύ σπουδαίο το έργο του Γιάννη Σελούλη. Όλο αυτό με τις φωτογραφίες, η πορεία του είναι αξιόλογη. Και επίσης, διότι αγαπώ πολύ αυτό το χωριό, τους Αρμενιούς, είναι ένα πολύ όμορφο χωριό το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Και εμείς είμαστε οι νέοι αυτού του τόπου, οι οποίοι είμαστε ελάχιστοι, κατά ψέματα που ασχολούμαστε με αυτό, με την ανάδειξη. Και καλούμε και πολλούς άλλους να μας βοηθήσουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα του ντοκιμαντέρ.
Ήταν πολύ όμορφη συνεργασία που είχαμε με τον Γιάννη. Η δουλειά του πολύ σπουδαία. Εγώ εντάξει, ήμουν ο αφηγητής, αλλά το χάρηκα πραγματικά. Πάμε σε κάτι διαφορετικό, καθώς κόκκινο χτύπησε η διασκέδαση χθες στην Καλαμάτα με τον γνωστό τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη να βρίσκεται στην περιοχή μας για μία και μόνο εμφάνιση. Εκατοντάδες Καλαματιανοί διασκέδασαν μέχρι πρωίας με τον γνωστό καλλιτέχνη να μιλά στην Βασιλική Μπελογιάννη για την Καλαμάτα, την πορεία του, τα σχέδιά του και όχι μόνο. Θα σε καλησπέρισω στην πόλη μας. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι, σωστά. Θέλω να πεις πώς νιώθεις και αν σ' αρέσει εδώ η πόλη μας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί και πέρσι έχω δει μαγικά πράγματα εδώ στην Καλαμάτα. Πάρα πολλοί κόσμοι. Μάλιστα, πέρσι ήταν Κυριακή που ήρθα εδώ και τραγούδησα και είχα αγχωθεί μάλιστα. Και λέω Κυριακάτικα, τώρα ποιος τραγουδάει, ας πούμε. Και θυμάμαι είχε 2.500 άτομα. Ήταν φοβερή βραδιά. Δηλαδή, μου μείνει από όλη την περιοδία την περσινή. Έχω να θυμάμαι την Καλαμάτα πάρα πολύ καλά. Περίμενες ποτέ ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα έκανες τόσο μεγάλη επιτυχία? Γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει αγαπήσει και όλες οι ηλικίες. Δεν ξέρω, εντάξει, ήλπιζα. Τώρα, αν το πίστευα, είναι άλλο θέμα. Εντάξει, πάντα θέλουμε να πιστεύουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το καλό μας, με την πρόοδό μας. Εντάξει, αφού συνέβη κιόλας, είναι το ιδανικότερο. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έχουν αγαπήσει τόσο πολύ τα κομμάτια σου? Πιστεύεις ότι ταυτίζονται μαζί τους? Δεν ξέρω, πιθανόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα μάθω ποτέ ουσιαστικά για ποιο λόγο τους αρέσουν ή για ποιο λόγο μπορεί να τους αρέσουν περισσότερο από κάποια άλλα. Τώρα εσείς το ξέρετε, εγώ τα γράφω. Θα δούμε καινούργια τραγούδια από σένα? Βέβαια, συνέχεια. Τώρα σε κάποιο, σε κάνα δίμηνο θα μπω στο στούντιο να γράψω καινούργια τραγούδια. Στην Αθήνα πού αναμένετε να τραγουδάς φέτος? Μόλις τελειώσει η περιοδία θα ξεκινήσω στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Δέσποινα Βανδύ. Θα κάνουμε εκεί τουλάχιστον 2 μήνες σεζόν, δηλαδή όλες τις γιορτές θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Γενικά, επειδή ξέρουμε ότι είσαι πολύ αγαπητός στον κόσμο και η γνώμη σου μετράει πολύ, θέλω να μου πεις λίγο πώς τη βλέπεις την όλη κατάσταση την οποία βιώνουμε. Εντάξει, όπως τη βλέπουμε όλοι, πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ ρευστά. Κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο μας πηγαίνει ακόμα πιο πίσω. Πιστεύεις ότι ο κόσμος πρέπει να δίνει διέξοδο στη διασκέδαση? Φυσικά. Είναι ένας τρόπος. Βέβαια, όσο τον παίρνει, ας πούμε, και τον κόσμο, γιατί πλέον δεν έχουμε λεφτά στον κόσμο. Αυτοί που βγαίνουν είναι συγκεκριμένα άτομα. Εντάξει, όσο μπορούμε να ξεχνιόμαστε, καλό είναι. Θέλω να δώσεις ένα μήνυμα όχι μόνο στους σημερινούς επισκέπτες, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έξω είναι πάρα πολλοί, αλλά και σε όλους αυτούς οι οποίοι σε έχουν αγαπήσει και τόσο καιρό σε στηρίζουν και σένα και τα κομμάτια σου. Τίποτα, να συνεχίζουν να με στηρίζουν επειδή είμαι πολύ καλό παιδί. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ομοσπονδία Τριφυλιακών Συλλόγων συνεχίζει με επιτυχία την δράση στον χώρο του πολιτισμού με πλούσιες εκδηλώσεις. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι αρκετά και κυρίως οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, οι σύλλογοι είναι στο πλευρό της και την στηρίζουν σε κάθε προσπάθεια που γίνεται. Ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ομοσπονδία Τριφυλιακών Συλλόγων με τις δραστηριότητες να είναι πολλές. Μία από τις δραστηριότητες ήταν όπως κάθε χρόνο που τιμούμε ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών ή και άτομα που έχουν προσφέρει στην περιοχή μας. Τιμήσαμε τον κύριο Τσίγκαλο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παράλληλα έγινε και μία επίδειξη γύρω από το διάστημα από τον κύριο Τσίγκαλο. Αυτή κατά κοινή ομολογία ήταν μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις που έχει κάνει η Ομοσπονδία. Πολλά μέλη μας πλέον μας ζητούν να γίνεται κάτι ανάλογο πλέον σε κάθε πίτα που πρόβλημα κάθε χρόνο, ούτως ώστε να προβάλλουμε και διάφορα θέματα. Αυτή η εκδήλωση, επειδή είναι εδώ και ο κύριος Καλλικούπος, μας δίνει αφορμή για παρόμοιες εκδηλώσεις. Ήδη πολλοί τριφύλλοι, πολλοί συμπατριώτες μας στην Αθήνα ζητάνε να γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις. Υπάρχουν σύλλογοι που κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Υπάρχει όμως και πολλοί κόσμος από τριφυλία που δεν του δίνει τη δυνατότητα να πάει σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ήδη προγραμματίζουμε επίσκεψη στο νομισματοποιείο, τώρα το φθινόπωρο. Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Πάλι με τα γνωστά θα ειδοποιήσουμε όλους τους τριφύλιους, ένα γκρουπι δύο, να γίνουν αυτές οι δύο ξεναγήσεις, τις βλέπουμε άμεσα. Οι σύλλογοι αγαπούν και στηρίζουν την Ομοσπονδία, βοηθώντας την να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα και να ολοκληρώνει κάθε φορά με επιτυχία τις εκδηλώσεις της. Τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και των συλλόγων είναι πολύ λίγα. Πολύ λίγα. Συνδρομές δεν μπορούν πλέον τα μέλη όπως παλιά να δίνουν. Χορηγούς δεν βρίσκουμε εύκολα. Παλιά μας βοηθάγανε κάποιοι οικονομικά για να κάνουν συγκρότητες.
πιστεύουμε με προσπάθειες που θα γίνει, με την αγάπη που έχουν οι συμπατριώτες και με το έργο που κάνει η Ομοσπονδία να βρούμε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται για να προχωρήσουν αυτές οι εκδηλώσεις για να μπορούμε να μιλάμε με δύο διαφορετικά. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι οι σύλλογοι έχουν αγκαλιάσει πολύ την Ομοσπονδία. Φέτος στις τελευταίες εκλογές συμμετείχαν 23 σύλλογοι. Και αν σκεφτούμε ότι δραστηριοποιούνται στην Αττική 26-27 σύλλογοι και δύο για κάποιους λόγους πρακτικούς δεν μπορούσαν να είναι, νομίζουμε ότι η Ομοσπονδία έχει αγκαλιάσει πλέον όλους τους συλλόγους στην Τριφυλία. Και όταν λέμε Τριφυλία, εννοούμε την παλιά περιοχή, την παλιά επαρχία που ξεκινάει από τα ανάκτορα του Νέστρα από τη χώρα, φτάνει μέχρι το ποτάμι την Έδα, την Ελέα, φτάνει μέχρι το Βασιλικό και μέχρι το Λατσινάτο. Μέσα εκεί περιλαμβάνονται όλες και οι ομορφίες της Τριφυλίας, αλλά και όλες οι αρχαιότητες και όλος ο παλαιισμός. Το τοπίο και η φύση γενικότερα έχουν δημιουργήσει μια εκπληκτική εικόνα και ατμόσφαιρα στην περιοχή του Φενεού Κορινθίας. Εκεί δεσπόζει η λίμνη Δόξα, μια τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο 900 μέτρων, η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αλλάζοντας τον χάρτη και δίνοντας μια άλλη προοπτική στην περιοχή. Ένα σπουδαίο αφιέρωμα έκανε γνωστή στο σελίδα στην μοναδική λίμνη της Πελοποννήσου που αφήνει άφωνο τον επισκέπτη. Ο λόγος για τη λίμνη Δόξα στην ορεινή Κορινθία που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Η Κορινθιακή Ελβετία, όπως έχει χαρακτηριστεί με μια δόση υπερβολής ή όπως συνηθίζεται να λέγεται λίμνη Φενεού, δημιουργήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια για αδρευτικούς λόγους. Στη συνέχεια αποδείχθηκε πως δίνεται αναξιοποιήσιμη για την άδρευση και τα τελευταία χρόνια αποτελεί συνδυασμό με το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του 15ου αιώνα και το κλεισάκι του Αγίου Φαναρίου, σημαντικό αξιοθέατο της περιοχής. Βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων ανάμεσα στα όρη Χελμό και Ντουρντουβάνα ακριβώς απέναντι από τις πρόποδες της Ζήριας και συγκεντρώνει τα νερά από το Χήμαρο, Δόξα και τις γύρω από τη λίμνη Ρεματιές. Ya ves que venero tu imagen divina. Περικλείεται από καταπράσινα μαυρόπευκα που φτάνουν μέχρι τις όχθες και δημιουργεί ένα μαγικό ελβετικό τοπίο. Από κορύφωμα του φυσικού κάλους αποτελεί το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φαναρίου που συνδέεται με τη στεριά με μια λεπτή λωρίδα γης και σύμφωνα με τους ειδικούς σε λίγα χρόνια λόγω της διάβρωσης του υπεδάφους θα παραμείνει ως νησίδα και θα το επισκέπεται κανείς μόνο με καΐκι. Τέλος, η περιοχή της λίμνης είναι ένα ιδανικό μέρος για πεζοπορία ή βόλτα με το αυτοκίνητο. Είναι ένα μέρος που αξίζει να επισκεφτείτε και θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Το μετεωρολογικό φαινόμενο El Niño είναι γνωστό για τις καταστροφικές συνέπειες που είχε χρόνια πριν σε όλο τον πλανήτη με τις βροχοπτώσεις, τις πυρκαγιές και τις έντονες ξηρασίες, δηλαδή έχονται η μία την άλλη. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτή την φορά έρχεται ακόμα πιο ισχυρό, παίρνοντας την ονομασία Godzilla. Η επανεμφάνιση του μετεωρολογικού φαινομένου El Niño έρχεται να επηρεάσει τον καιρό τον ερχόμενο χειμώνα. Πρόκειται για φαινόμενο κατά το οποίο τα κεντρικά και ανατολικά νερά του Ειρηνικού ωκεανού κοντά στον Ισημερινό είναι θερμότερα έως και 3 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με άλλες περιοχές. Συμβαίνει κάθε 2 με 8 χρόνια και διαρκεί ένα χρόνο, ενώ το αποδίδονται ως συνέπειες ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, όπως ξηρασίες, βροχοπτώσεις, πυρκαγιές και τροπικοί κυκλώνες. Λειτουργεί σαν μια θερμική μηχανή που οδηγεί τον καιρό σε ένα προβλέψιμο μονοπάτι σε όλο τον κόσμο. Όσο πιο ισχυρό είναι το El Niño, τόσο πιο προβλέψιμη είναι η επιρροή του. Για τη χρονιά που έρχεται θα είναι από τις πιο ισχυρότερες εμφανίσεις του El Niño που έχουν ποτέ καταγραφεί, γι' αυτό χαρακτηρίζεται Godzilla.
Είναι σχεδόν βέβαιο πως το 2015 θα είναι το θερμότερο έτος στην ιστορία, παρά το γεγονός ότι απομένουν 4 μήνες για να φύγει, κάτι που αναμένεται και για το 2016. Τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA και η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας επιβεβαίωσαν πως ο περασμένος Ιούλιος ήταν ο πιο καυτός στην ιστορία, όπως και όλοι οι προηγούμενοι μήνες με εξαίρεση τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο. Να σημειώσουμε τέλος πως τα 4 προηγούμενα Ελληνίνιο 1957-1958, 1986-1987, 1987-1988 και 1997-1998 η θερμοκρασία αυξήθηκε πάνω από 1 βαθμό Κελσίου από το κανονικό σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Βόρειου Ειρηνικού. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best από όλους όσοι εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Ευχές για καλή συνέχεια.